Νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, δηλαδή δεν μπήκατε με την ίδια ενέργεια που ήσασταν στο πρώτο μέρος. Και έτσι ήρθε ο αποκλεισμός. Εντάξει, νομίζω τώρα είναι το λιγότερο να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά θέλω να πω ότι αν εξαιρέσουμε το δεύτερο ημίχρονο, ο κόσμος παρακολούθησε τρία παιχνίδια ποιοτικά και με πολύ μεγάλο πάθος. Βγάλανε και δύο ομάδες που θέλανε τη νίκη. Εμείς πιστεύαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Ήταν πολύ καλά παιχνίδια. Από εκεί πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί είμαι 2,5 μήνες εδώ. Έχουν περάσει πάρα πολλά και μας έχουν χτυπήσει και οι ατυχίες. Δηλαδή, χάσαμε τον Μπουρούση πολύ νωρίς. Εγώ τον πρόλαγα ελάχιστα. Χάσαμε παίκτη από. Έκανε εγχείρηση κολικοειδίτη. Χάσαμε τον Βασιλόπουλο, τον αρχηγό μας, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλο στήριγμα για αυτά, για μας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ήμασταν ομάδα και ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το διάστημα που είμαι εδώ. Και γι' αυτό θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Συγχαρητήρια στον Προμηθέα. Το άξιζε και εύχομαι καλή συνέχεια. Κύριε Μανολόπουλε, κατευθείαν στο ψητό, γιατί υπάρχει πάντα η επόμενη μέρα. Έχετε μιλήσει μήπως ως τώρα με τους ανθρώπους του Περιστερίου για το τι λέει η νέα χρονιά για το Περιστέρι, γιατί τέλειωσε φετινή. Κανένας του Περιστέρι δεν σκεφτόταν γιατί θα γίνει του χρόνου. Σκεφτόμασταν μόνο αυτά τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διάθεση να μείνετε και να συνεχίσετε ένα έργο που αρχίσατε. Υπάρχει καλή διάθεση, αλλά αυτό δεν είναι της ώρας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.